το χαμένο ορυχείο τη Άγκαθα Κρίστη. Άφησα από τα χέρια μου το βιβλιάριο της τράπεζας, αναστενάζοντας. Παράξενο παρατήρησα, αλλά το ποσό που χρωστάω λόγω υπερανάληψης δεν φαίνεται να μειώνεται. Και δεν σε ανησυχεί αυτό? Εγώ αν χρωστούσα, δεν θα μπορούσα να κλείσω μάτι τη νύχτα, σχολίασε που άρω. Τότε υποθέτω πως πρέπει να έχεις μεγάλα τραπεζικά υπόλοιπα, απάντησα. 444 λίρες και 44 πένες», είπε ο Πουαρό κάπως αυτάρεσκα. «Ωραίος αριθμός, ε!» «Μάλλον είναι τάκτα από πλευρά του τραπεζίτη σου. Προφανώς ξέρει ότι έχεις πάθος με τη συμμετρία. Τι λες να επενδύεις 300 λίρες στις μετοχές των πετρελαιοπηγών Porcupine. Το φιλάδιό του που υπήρχε σήμερα στι εφημερίδε, λέει ότι θα δώσουν 100% μερίσματα του χρόνου. Δεν είναι για μένα αυτά είπε ο Πουαρό το κεφάλι. Δεν μου αρέσουν οι εντυπωσιασμοί. Για μένα είναι η ασφαλή, η σοφή επένδυση. Λεγάν, τα κρατικά ομόλογα. Τα, πώ τα λέτε, μετατρέψιμα ομόλογα. Έχει κάνει ποτέ κερδοσκοπική επένδυση. Νόμο να μη, απάντησε αυστηρά ο Πουαρό. Δεν έχω κάνει. Και τα μόνα αξιόγραφα που έχω στην κατοχή μου, χωρί τη λεγόμενη επίχρηση του είναι 14.000 μετοχές στα ορυχεία Μπούρμα Επέ. Ο Πουαρό σταμάτησε με έναν αέρα, σαν να περίμενε να τον παροτρύνω να συνεχίσει. Αλήθεια, τον προέτρεψα. Κι ούτε αυτέ τι αγόρασα με μετρητά, νο. Ήταν αμοιβή για τη χρήση των μικρών φαιών κυτάρων μου. Θε να ακούσει την ιστορία, ναι. Φυσικά και θέλω. Αυτά τα ορυχεία βρίσκονται στο εσωτερικό τη Μπούρμα, περίπου 320 χιλιόμετρα από τη Ραγκούν. Τα ανακάλυψαν οι Κινέζοι το 15ο αιώνα και λειτουργούσαν ως την εποχή της Μωαμεθανικής Επανάστασης και τελικά εγκαταλείφθηκαν το 1868. Οι Κινέζοι εξόριξαν τα πλούσια σε μόλιβδο και ασήμι μεταλλεύματα από το πάνω μέρος του κοιτάσματος, τίκοντάς το για να αποσπάσουν το ασήμι, αφήνοντας μεγάλες ποσότητες κουριά πλούσια σε μόλιβδο. Φυσικά αυτό ανακαλύφθηκε σύντομα, όταν άρχισαν να αναζητούν νέα κοιτάσματα στην Πούρμα, αλλά λόγω του ότι οι παλιέ εγκαταστάσει είχαν γεμίσει χώματα από κατολιστήσει και νερά, όλε οι προσπάθειε να βρεθεί η κεντρική φλέβα αποδείχθηκαν άκαρπε. Κοινοπραξίε συμφερόντων έστειλαν πολλέ ομάδε που προχώρησαν σε εξκαφέ σε μια ευρύτατη περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσουν τον πολύτιμο αυτό το θησαυρό. Όμω ο αντιπρόσωπο μια από τι κοινοπραξίε κατάφερε και εντόπισε μια οικογένεια Κινέζων που υποτίθεται είχε στην κατοχή τη έγγραφα που έδειχναν την ακριβή θέση του ορυχείου. Αρχηγός της οικογένειας ήταν τότε κάποιος Γουλίν. «Τι συναρπαστική και ρομαντική εμπορική ιστορία», αναφώνησα. «Ναι, δεν είναι. Ά, μη, κανείς μπορεί να έχει ρομαντισμό, χωρίς πανέμορφες χρυσομαλούσες κοπέλες». «Νο, κάνω λάθος. Είναι τα καστανέριθρα μαλλιά που σε συναρπάζουν πάντοτε». Θυμάσαι, συνέχισε την ιστορία, είπα βιαστικά. Εμπιέμ, φίλε μου. Προσέγγισαν λοιπόν αυτόν τον Γούνλι. Ήταν φημισμένο έμπορο και τον εκτιμούσαν όλη στην επαρχία που ζούσε. Παραδέχτηκε αμέσω ότι είχε στην κατοχή του τα εν λόγω έγγραφα και ήταν πρόθυμο να διαπραγματευτεί την πώλησή του. Αλλά αρνήθηκε να συζητήσει με οποιονδήποτε άλλο εκτό από του διευθυντέ. Τελικά κανόνισαν να μεταβεί στην αυγλία και να συναντηθεί με του διευθυντέ μια πολύ σημαντική εταιρεία. Ο Γου ταξίδεψε στην Αγγλία με το πλοίο Ασούντα, το οποίο έπιασε το Southampton ένα κρύο ομιχλώδε πρωινό κάποιου Νοεμβρίου. Ένα από του διευθυντέ, ο κ. Πίρσον, ταξίδεψε στο Southampton για να τον υποδεχθεί, αλλά λόγω τη ομίχλη, το τρένο που πήρε καθυστέρησε πολύ, και όταν πια έφτασε, ο Γου Λίν είχε αποβιβαστεί και είχε φύγει με ένα έκτακτο τρένο για το Λονδίνο. Ο κύριο Πίρσον επέστρεψε στην πόλη κάπω ενοχλημένος γιατί δεν είχε ιδέα που σκόπευε να μείνει ο Γουλίν. Ωστόσο, αργότερα με στη μέρα, τηλεφώνησαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Ο Γουλίν έμενε στο ξενοδοχείο Russell Square. Ένιωθε μια ελαφριά διαθεσία μετά το ταξίδι, αλλά δήλωσε ότι ήταν σε θέση να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την επόμενη μέρα. Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε για τι 11 το πρωί. Όταν πήγε 11.30 και ο Γουλίν δεν είχε εμφανιστεί ακόμα, ο γραμματέας τηλεφώνησε στο ξενοδοχείο Russell Square. Του είπαν ότι ο Γουλίν είχε βγει έξω με ένα φίλο του γύρω στις 10.30. Φαινόταν ότι είχε ξεκινήσει με πρόθεση να πάει στη συνεδρίαση, αλλά το πρωί πέρασε και δεν εμφανίστηκε. Φυσικά υπήρχε πιθανότητα απλά να χάθηκε, αφού δεν ήταν εξοικειωμένο με το Λονδίνο, αλλά δεν επέστρεψε στο ξενοδοχείο του ούτε αργά το βράδυ. Έχοντα πλέον ανησυχήσει πολύ, ο κύριο Πίρσον κάλεσε την αστυνομία. Την επόμενη μέρα δεν υπήρξε κανένα σημείο ζωής του αγνοούμενου, αλλά προ το βράδυ τη επόμενη μέρα βρέθηκε ένα πτώμα στον τάμεση, που όπως αποδείχτηκε ήταν του άτυχου Κινέζου. Δεν βρέθηκε κανένα ίχνος των εγγράφων που περιείχαν τη θέση του ορυχείου, ούτε πάνω του, ούτε στι επισκευέ του στο ξενοδοχείο. Σε αυτό το σημείο, μοναμή, κάλεσαν εμένα με επισκέφτηκε ο κύριο Πίρσον. Παρότι ο θάνατο του Γούλιν τον είχε ταράξει πολύ, βασικό μέλημά του ήταν να ανακτήσει τα έγγραφα που αποτελούσαν το αντικείμενο του ταξιδιού του Γούλιν στην Αγγλία. Βασικό μέλημα τη αστυνομία, φυσικά, θα ήταν ο εντοπισμό του δολοφόνου. Η ανάκτηση των εγγράφων ήταν δευτερευούση σημασία. Αυτό που επιθυμούσε από μένα ήταν να συνεργαστώ με την αστυνομία, ενεργώντα ταυτόχρονα σύμφωνα με τα συμφέροντα τη εταιρεία. Δέχτηκα με μεγάλη προθυμία. Ήταν σαφές ότι ανοίγονταν μπροστά μου δύο πεδία έρευνα. Από τη μία μπορούσα να αναζητήσω τον ένοχο μεταξύ των υπαλλήλων της επιχείρησης που γνώριζαν ότι θα ερχόταν ο Γουλίν. Από την άλλη να τον αναζητήσω μεταξύ των επιβατών του πλοίου που μπορεί να γνώριζαν το σκοπό του ταξιδιού του. Άρχισα το δεύτερο πεδίο έρευνα, όντα το στενότερο. Εκεί συνέπεσα με τον επιθεωρητή Μίλλερ, που ήταν επικεφαλή τη υπόθεση. Ο Μίλερ ήταν εντελώς διαφορετικός από το φιλικό μα Ζαπ, αλαζόνας, κακότροπος και εντελώς ανυπόφορος. Μαζί ανακρίναμε το πλήρωμα του πλοίου. Δεν είχαν πολλά να μα πουν. Ο Γούλιν δεν έκανε παρέα σχεδόν με κανένα στη διάρκεια του ταξιδιού. Είχε γίνει φίλος μόνο με άλλους δύο επιβάτες. Ένα ασθενικό Ευρωπαίο ονόματι Ντάιερ που φαίνεται ότι είχε κακή φήμη, και ένα νεαρό τραπεζικό υπάλληλο ονόματο Τσάρλ Λέστερ που επέστρευε από το Χονγκ Κονγκ ήμασταν αρκετά τυχεροί και βρήκαμε φωτογραφίες και των δύο. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αν κάποιος από τους δύο εμπλεκόταν στην υπόθεση, αυτός ήταν ο Ντάιερ. Ήταν γνωστό ότι είχε σχέσεις με μια συμμορία Κινέζων κακοποιών και γενικά πιθανότερα ύποπτο. Το επόμενο βήμα μας ήταν να επισκεφτούμε το ξενοδοχείο Russell Square. Όταν δείξαμε τη φωτογραφία του Γουλίν, τον αναγνώρισαν αμέσως. Ύστερα του δείξαμε τη φωτογραφία του Ντάιερ. Αλλά προς μεγάλη απογοήτευσή μας, ο αχθοφόρος δήλωσε με πάσα βεβαιότητα ότι δεν ήταν αυτός ο άντρας που είχε έρθει στο ξενοδοχείο το μοιραίο πρωινό. Έπειτα εντελώς τυπικά, του έδειξα τη φωτογραφία του Λέστερ και προς έκπληξή μου, ο αχθοφόρος τον αναγνώρισε αμέσως. «Ναι κύριε», είπε, «αυτός είναι ο άντρας που ήρθε στις 10.30 και ζήτησε τον κύριο Γου Λίν και ύστερα βγήκε έξω μαζί του. Η υπόθεση προχωρούσε. Η επόμενη κίνησή μα ήταν να ανακρίνουμε τον κύριο Τσάρλ Λέστερ. Ήταν πολύ ειλικρινή μαζί μα, στεναχωρήθηκε πολύ όταν άκουσε για τον πρόωρο θάνατο του Γουλίν και μα είπε ότι ήταν στη διάθεσή μα καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Μα είπε τα εξή. Κατόπιν συνεννόηση με τον Γουλίν, τον επισκέφτηκε στο ξενοδοχείο στι 10.30. Ωστόσο, ο Γουλίν δεν εμφανίστηκε. Ο υπηρέτη του εξήγησε ότι ο κύριο του Είχε βγει έξω και προσφέρθηκε να πάει στο Λέστερ στο μέσο μέρος που βρισκόταν. Εντελώ ανυποψίαστος ο Λέστερ συμφώνησε και ο Κινέζο κάλεσε ένα ταξί. Οδήγησαν για αρκετή ώρα προ την κατεύθυνση του λιμανιού. Ξαφνικά, ο Λέστερ, που άρχισε να κατε... καταλαβαίνει ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε, σταμάτησε το ταξί και αποβιβάστηκε, αγνοώντα εντελώ τι διαμαρτυρίε του υπηρέτη. Μα διαβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε κάτι άλλο. Έχοντα ικανοποιηθεί τη δεδομένη στιγμή, τον ευχαριστήσαμε και φύγαμε. Σύντομα όμω η ιστορία του αποδείχθηκε κάπω ανακριβή. Πρώτα απ' όλα ο Γουλίν δεν είχε υπηρέτη, ούτε στο πλοίο, ούτε στο ξενοδοχείο. Δεύτερον εμφανίστηκε ο οδηγό ταξί που είχε πάρει εκείνο το πρωί του δύο άντρε. Ο Λέστερ όχι μόνο δεν είχε αποβιβαστεί στη μέση τη διαδρομή, αλλά του πήγε σε ένα κακόφημο στέκι στο Limehouse, στην καρδιά τη Chinatown. Το εν λόγω ήταν λίγο πολύ γνωστό ως ένα οπιοποτείο του χειρίστου είδους. Οι δύο άντρες μπήκαν μέσα και πίτα από περίπου μία ώρα ο Άγγλος κύριος, τον οποίο αναγνώρισε από τη φωτογραφία, βγήκε μόνος του. Φαίνοταν πολύ χλωμός και άρρωστος και είπε στον οδηγό να τον πάει στον κοντινότερο σταθμό του υπογείου σιδηροδρόμου. Κατόπιν ερευνών που έγιναν για το ποιόν του Τσάρς Λέστερ, διαπιστώθηκε ότι αν και έχερε φήμη ήταν καταχρεωμένος και είχε κρυφό πάδος με τον τζόγο. Φυσικά η αστυνομία συνέχισε να παρακολουθεί και τον Ντάιερ. Υπήρχε έστω μια μικρή πιθανότητα να είχε υποδεχθεί το Λέστερ, αλλά η ιδέα αποδείχθηκε εντελώ αβάσιμη. Το άλοθή του για εκείνη τη μέρα ήταν ακλόνητο. Φυσικά ο ιδιοκτήτη του οπιοποτίου αρνήθηκε τα πάντα με τη χαρακτηριστική ανατολική αταραξία. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ το Γουλίν, δεν είχε ξαναδεί τον Charles Λέστερ, Εκείνο το πρωί δεν είχε πάει κανεί στο μαγαζί του. Σε κάθε περίπτωση, η αστυνομία έκανε λάθο. Δεν κάπνιζε ποτέ κανεί όπιο εκεί. Ωστόσο, οι αρνήσει του αυτέ, όσο καλοπροαίρετε κι αν ήταν, δεν βοήθησαν σε τίποτα τον Τζαρλ Σλέστερ. Συνελήθη για το φόνο το Γουλίν. Έψαξαν τα υπάρχοντά του, αλλά δεν βρήκαν χαρτιά που να σχετίζονται με το ορυχείο. Επίση, προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτη του οπιοποτίου, αλλά μια πρόχειρη επιδρομή στο μαγαζί του δεν απέφερε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Ο ζήλος της αστυνομίας δεν ανταμείφθηκε ούτε καν με μία ράβδο οπίου. Στο μεταξύ ο φίλος μου ο κύριος Πίρσον ήταν πολύ τεραγμένος. Πηγαίνω ερχόταν στο δωμάτιό μου και οδηρόταν. «Μα θα πρέπει να έχετε ορισμένες ιδέες με σχέπου αρώ", έλεγε συνεχώς. «Σίγουρα θα πρέπει να έχετε ορισμένες ιδέες για το τι συνέβη». «Φυσικά και έχω ιδέες», απάντησε επιφυλακτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχω υπερβολικά πολλές ιδέες που οδηγούν όλες σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, ρώτησε. Για παράδειγμα, ο οδηγός του ταξί. Έχουμε μόνο το λόγο του ότι πήγε στους δύο άντρε στο οποίο ποτίο. Αυτή είναι μία ιδέα. Έπειτα πήγαν όντω εκεί. Αν υποθέσουμε ότι κατέβηκαν εκεί από το ταξί, μπήκαν στο εινοποτείο, βγήκαν από κάποια άλλη πόρτα και πήγαν αλλού. Ο κύριος Πίρσον φάνηκε να ευνηδιάζεται. Και το μόνο που κάνετε είναι να κάθεστε και να σκέφτεστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ήταν ανυπόμονο, καταλαβαίνει. Μεσχέ, είπα με σοβαρότητα. Δεν αρμόζει τον Ηράκλειο Πουαρό να πηγαίνω έρχεται στου δίσω δρόμου του Λάιμ Χάου σαν να δες ποτό σκυλί. Ηρεμήστε. Οι πράκτορε μου βρίσκονται εν δράση. Την επόμενη μέρα του είχα νέα. Οι δύο άντρε είχαν περάσει όντω μέσα από το εν μαγαζί, όμω ο πραγματικός προορισμός του ήταν ένα μικρό εστιατόριο κοντά στο ποτάμι. Του είδα να μπαίνουν μέσα και μετά ο Λέστερ βγήκε μόνο του. Και τότε, αν μπορεί να το διανοηθεί, Hastings, hey, μια εντελώ παράλογη ιδέα κυρίευσε αυτόν τον κύριο Πίρσον. Ήθελε σώνη και καλά να πάμε και να ερευνήσουμε οι ίδιοι το εστιατόριο. Προσπάθησα να το μεταπίσω, τον παρακάλεσα, αλλά δεν άκουγε. «Ή ποτέ θα με ταμφιεζόταν. Μάλιστα πρότεινε να...» «Διστάζω να το πω. Να ξηρήσω το μουστάκι μου». «Ναι. Ριέν και σα. Του είπα ότι ήταν μια γελία. Μια εξωφρενική ιδέα. Δεν καταστρέφει κανείς κάτι τόσο όμορφο χωρίς λόγο. Άλλωστε ένας Βέλγος κύριος με μουστάκι δεν μπορεί να θέλει να δει τη ζωή και να καπνίσει όπιο εξίσου όπως κάποιος δίχως μουστάκι». «Αμπιάν. Σ' αυτό υποχώρησε» αλλά επέμεινε στην ιδέα του. Ήρθε ξανά το βράδυ. Θεέ μου τι εμφάνιση. Φορούσε μάλλον ναυτικό παλτό. Το σαγόνι του ήταν βρώμικο και αξίριστο και είχε ένα άθλιο κασκόλ που βρωμούσε. Κι αν το διανοήσε, το διασκέδαζε κιόλα. Πραγματικά η Άγγλοι είναι τρελή. Έκανα μερικέ αλλαγέ και στη δική μου εμφάνιση. Το επέτρεψα. Μπορεί να συζητήσει λογικά με ένα μανιακό. Ξεκινήσαμε. Άλλωστε μπορούσα να τον αφήσω μόνο, σαν παιδί που ντύθηκε για τις απόκριες. Φυσικά όχι, απάντησα. Για να συνεχίσω, φτάσαμε στον προορισμό μας. Ο κύριος Πίρσον μιλούσε τα πιο παράξενα αγγλικά. Παρίστανε τον ναύτη. Μιλούσε για στεριανούς, για καμπούνια και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ήταν ένα μικρό χαμηλοτάβανο μαγαζί γεμάτο κινέζους. Θα γάμε παράξενα πιάτα. Ο ντιέμονες το μακ, ο Πουαρό έπιασε το εν λόγω κομμάτι του σώματό του προτού συνεχίσει. Ύστερα ήρθε κοντά μα ο ιδιοκτήτη, ένα Κινέζος με σατανικό χαμόγελο. Σε κυρίου δεν αρέσει το φαγητό εδώ, είπε. Ήρθατε για αυτό που σα αρέσει καλύτερα, καπνίσει πίπα, ε! Ο κύριο Πίρσον με κλώτησε δυνατά κατά το τραπέζι, φορούσε και ναυτικέ μπότε, και είπε: Δεν θα έλεγα όχι, άντε πήγαινε μα. Ο Κινέζος χαμογέλασε και μας οδήγησε από μία πόρτα σε ένα κελάρι. Κατεβήκαμε τα σκαλοπάτια μιας καταπακτής και ανεβήκαμε ξανά σε ένα δωμάτιο γεμάτο άνετα ντιβάνια και μαξιλάρια. Ξαπλώσαμε και ένα Κινεζάκι μας έβγαλε τα παπούτσια. Ήταν η καλύτερη στιγμή της βραδιάς. Ύστερα μας έφεραν τις πίπες του οποίου έψησαν τα δυσκεία και εμεί κάναμε ότι καπνίσαμε, ότι αποκοιμηθήκαμε και ονειρευόμασταν. Όταν όμως μείναμε μόνοι, ο κύριο Πίρσον με φώναξε σιγανά και άρχισε να σέρνεται στο πάτωμα. Πήγαμε σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου κοιμώνταν άλλοι άνθρωποι και ούτω καθεξή, μέχρι που ακούσαμε δύο άντρε να μιλούν. Σταθήκαμε πίσω από μια κουρτίνα και αφουγκραστήκαμε. Μιλούσαν για το γουλίν. Και τα χαρτιά, έλεγε ο ένα. Ο κύριο Λέστερ πήρε αυτά, απάντησε ο άλλο που ήταν Κινέζος. Λέει ότι τα έβαλε σε ασφαλέ μέρο που αστυνομικοί όχι κοιτάξουν. Μα τον έπιασαν, είπε ο άλλο. Θα τον αφήσουν οι αστυνομικοί όχι σίγουροι ότι το έκανε. Συνέχισαν να λένε τα ίδια, και ύστερα φάνηκε να έρχονταν προ το μέρο μα. Έτσι γυρίσαμε βιαστικά στα κρεβάτια μα. Καλύτερα να φύγουμε από εδώ, είπε ο Πίρσον μερικά λεπτά αργότερα. Το μέρο αυτό είναι ανθυγιεινό. Έχετε δίκιο, Μεσχέ, συμφώνησα. Πολύ κράτησε αυτή η κομμωδία Καταφέραμε και ξεφύγαμε με πληρώνοντα ακριβά για το όπιο. Όταν απομακρυνθήκαμε από το Λάιμ Χάου, ο Πίρσον πήρε μια βαθιά ανάσα. Χαίρομαι που φύγαμε από εκεί, είπε. Αλλά ήταν σίγουρα εμπειρία. Ναι, ήταν, συμφώνησα. Και φαντάζομαι ότι δεν θα δυσκολευτούμε πολύ να βρούμε αυτό που αναζητάμε, έπειτα από την άποψη μα καράτα. Και όντω δεν ήταν καθόλου δύσκολο, είπε αρόλο κληρώνοντα απότομα την ιστορία. Το εφνίδιο αυτό τέλος μου φάνηκε τόσο παράξενο που τον κοίταξα έντονα. «Μα... μα πού ήταν τα έγγραφα» ρώτησα. «Στην τσέπη του». «Του τσιπλιμάν. «Πιανού». «Του κυρίου Πίρσον Παρμπλού». Ύστερα βλέποντας το σαστισμένο βλέμμα μου συνέχισε ευγενικά. «Δεν το κατάλαβες ακόμη. Ο κύριος Πίρσον, όπως ο Τσάρ Λέστερ, είχε χρέη. Στον κύριο Πίρσον...» όπως και στον Τζαρλ Σλέστερ άρεσε ο τζόγο. και σκέφτηκε να κλέψει τα έγγραφα από το Γουλίν. Τον συνάντησε κανονικά στο Southampton, ήρθαν μαζί στο Λονδίνο και τον πήγε κατευθείαν στο Lime House. Είχε ομίχλη εκείνη τη μέρα. Ο Κινέζος δεν θα καταλάβαινε που πήγαινε. Υποθέτω πως ο κύριος Πίρσον κάπνιζε όποιο αρκετά συχνά εκεί κάτω και κατά συνέπεια είχε κάνει ορισμένους πολύ ιδιαίτερους φίλους. Δεν νομίζω να σκόπευε να φτάσει το φόνο. Σκέφτηκε να παριστάνει το Γουλίν ένα από του Κινέζου και να πάρει τα χρήματα από την πώληση των εγγράφων. Μέχρι εδώ καλά. Αλλά για το ανατολίτικο μυαλό του ήταν απλούστερο να σκοτώσει το Γουλίν και να πετάξει το πτώμα του στο ποτάμι και οι Κινέζοι συνεργοί του Πίρσον ακολούθησαν τι δικέ του μεθόδου, δίχω να τον ρωτήσουν. Φαντάσου λοιπόν τον πανικό του κύριο Πίρσον. Κάποιο μπορεί να τον είχε δει στο τρένο με το Γουλίν. Ο φόνο είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την απλή απαγωγή. Η σωτηρία του είναι ο Κινέζο που παριστάνει το Γουλίν στο ξενοδοχείο Ράσελ Square. Δυστυχώ το πτώμα ανακαλύφθηκε πολύ γρήγορα. Κατά πάσα πιθανότητα ο Γουλίν του είχε πει ότι είχε κανονίσει να τον επισκεφτεί στο ξενοδοχείο ο Τσάρλ Λέστερ. Ο Πίρσον καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν ένα εξαιρετικό τρόπο να στρέψει αλλού τι υποψίε. Ο Charles Λέστερ θα ήταν το τελευταίο άτομο που θα έβλεπε με το Γουλίν. Ο Κινέζο που μέχρι τότε παρίστανε το Γουλίν έχει εντολέ να παριστάνει τον υπηρέτη του Γούλιν στο Λέστερ και να πάει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο Λάιμ Χάους. Εκεί κατά πάσα πιθανότητα του πρόσφεραν ένα ποτό. Το ποτό θα περιείχε κάποιο ναρκωτικό και όταν ο Λέστερ βγήκε από... μέσα από μία ώρα αργότερα δεν θα θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που όταν ο Λέστερ πληροφορείται το θάνατο του Γουλίν χάνει την ψυχραιμία του και αρνείται ότι έφτασε ποτέ στο Λάιμ House. Έτσι βέβαια ωφέλισε αθελά του τον Πίρσον. Όμω ο Πίρσον έμεινε ευχαριστημένο. Νο, no. η στάση μου τον ανησυχεί και αποφασίζει να παγιδεύσει μια και καλή το Λέστερ. Έτσι οργανώνει μια περίτεχνη παράσταση. Πρέπει να με πείσει απόλυτα. Δεν είπα πριν από λίγο ότι ήταν σαν μικρό παιδί τη απόκριε. Εμπιάν, uh παίζω το ρόλο μου. Γυρίζει σπίτι πανευτυχή. Όμω το πρωί εμφανίζεται στο κατόφλι του επιθεωρητή Μίλλερ. Τα έγγραφα που βρίσκονται πάνω του. Όλα τελείωσαν. Μετά νιώσε πικρά που προσπάθησε να ξεγελάσει τον Ηρακλή Πουαρό. Υπήρχε μόνο μια πραγματική δυσκολία στην υπόθεση. Ποια ήταν αυτή, ρώτησε με περιέργεια. Να πείσω τον επιθεωρητή Μίλλερ. Τι αγρίκο, ξεροκέφαλο και ανόητος. Και στο τέλο πήρε και όλα τα εύσημα. Κρίμα, σχολίασα. Α, μην ανησυχεί. Έλαβα την αποζημίωσή μου. Οι υπόλοιποι διευθυντέ τη ορυχία Μπούρμα Επέ μου παραχώρησαν 14.000 μετοχέ ω μια μικρή ανταμοιβή για τι υπηρεσίε μου. Διόλου άσχημα, ε! Αλλά όταν επενδύει χρήματα, να είσαι πολύ επιφυλακτικό, Χέιστινγκ, σε παρακαλώ. Τα πράγματα που διαβάζει στι εφημερίδε μπορεί να μην είναι αλήθεια. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί κύριοι Πίρσον ανάμεσα στου διευθυντέ τη Porcupine. Ιστορίες, ιστορίες, φαντασίας και μυστηρίου. Anagika, anageka hita murder by craft